Ευρώπη έχεις να μας δώσεις, Νικόλα, θα μας πεις για το μέλλον της Ευρώπης. Ακριβώς, εγώ να πούμε ότι σε εξέλιξη βρίσκεται αυτή τη στιγμή το σεμινάριο για το μέλλον της Ευρώπης που διοργανώνεται στις Βρυξέλλες σε συνεργασία με την Αντιπροσωπεία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στην Κύπρο. Αυτό που μπορεί να συμπεράνει κανείς από όσο έχουμε ακούσει μέχρι στιγμής είναι ότι η Ευρώπη βρίσκεται σε βαθιά κρίση έχοντας να αντιμετωπίσει τρία σοβαρά προβλήματα. Την οικονομική κρίση δεδομένου και του Brexit, την προσφυγική κρίση και το θέμα της ασφάλειας. Μάλιστα, όπως έχουν υποδείξει εγώ οι ομιλητές, οι διαπραγματεύσεις για τον Brexit αναμένεται να διαρκέσουν 2 χρόνια, περίοδος κατά την οποία θεωρούν ότι θα πρέπει να συζητηθεί και η επαναδιαμόρφωση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δηλαδή, ποια Ευρώπη θέλουμε στο μέλλον και πώς θέλουμε να λειτουργεί. Ανάμεσα στις σκέψεις που θα συζητηθούν, και είναι πολύ σημαντικό αυτό, είναι η μετατροπή της Κομισιόν σε μία μικρή κυβέρνηση, δηλαδή οι επίτροποι σκέφτονται να καταργηθούν, το Συμβούλιο να μετατραπεί σε γερουσία και το Ευρωκοινοβούλιο να αποτελέσει το Κοινοβούλιο μιας Ευρώπης που θα έχει τη μορφή ομοσπονδίας. Επιπλέον στις σκέψεις βρίσκεται και η κατάργηση του ΒΕΤΟ, μια αρνητική εξέλιξη για τα μικρά κράτη, η δημιουργία Ευρωπαϊκής Ένωσης Άμυνας, αλλά και η αλλαγή του τρόπου εφαρμογής των συνθηκών. Την ίδια στιγμή πληθαίνουν οι φωνές που θέλουν την Τουρκία να έχει μια ειδική σχέση με την Ευρωπαϊκή Ένωση, την Ευρώπη του μέλλοντος και όχι πλήρες μέλος. Μάλιστα, το μήνυμα προς τον Ερντογάν είναι ότι ο ίδιος χρειάζεται περισσότερο την Ευρώπη από ότι η Ευρώπη χρειάζεται εκείνον και τον προειδοποιούν ότι θα πρέπει να σταματήσει να χρησιμοποιεί το προσφυγικό για να εκφοβίζει τις Βρυξέλλες. Αυτά εντάχει λοιπόν από τις ομιλίες των Ευρωπαίων αξιωματούχων. Εντός ολίγου να πούμε ότι αναμένεται να μιλήσει στα μέσα ενημέρωσης ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, ο Μάρτιν Σούλτς. Αν είμαστε μέσα στον χρόνο της εκπομπής, θα σας το μεταδώσω. Πολύ ωραία. Ευχαριστώ, Νικόλα.